Έμου κυρία Αριστονίκη. Γεια σου κυρία Θέκλα. Χαίρετε! Εκτακτό! Θα κλείσουν για το έρκον του σιωμένου καμπνή θόρυβο. Πέ μου τι έκαμπνες μέσα στο αυτοκίνητο σαν έρχεσαι. Τραγούδουν. Τι τραγούδουν. Αλλή με στον μπάνιο να λύμε στο αυτοκίνητο. Τι τραγούδια μπορεί να τραγουδάει εδώ ο Αριστονίκη Θεοδοσίου. Έχω τεράστια αναπορία. Τραγούδουν τραγούδια του 60, του 70, αυτά τα ελληνικά. Ναι, πάντα. Αυτά που δεν την αφήνει ο άντρας να την βάλει στο αυτοκίνητο, βάλει τα μόνη της. Αυτά που δεν με αφήνει, γιατί μόλις τα ακούσει, δώσ' με ένα τίσου, γιατί... Ένα τίσιου! Ήρθε η ώρα του ματιού. Ένα χαρτομάτι. Ναι. Δεν με αφήνει. Πρέπει να ακούμε μόνο ροκές. Οπότε, όταν είμαι μόνη μου, τα βάζω και ξεδίνω. Αυτή η γυναίκα είναι παντρεμένη με ένα ροκά. Ναι, αυτό να πάνε. Μιλούμε για πολύ ταιριάσμα. Και έπαθα πάρα πολύ ξελαρίγγισμα, γιατί έβγαλα όλη μου τη φωνή. Και... Θες να πεις ότι τραγούδισες το αυτοκίνητο σου σοβαρά. Ναι, αλήθεια. Ευτυχώς είναι κλειστά τα παράθυρα, δεν με ακούει κανείς. Γιατί κορίνα, καλή φωνή σου. Πολλά καλή. Είδες το φλιτζάνι μου από το Τέξας. Για να δω. Wow, τέλειο. Shit happens. Αυτά. My motto. Αυτό έγινε. Κυκλοφορεί και σε ποτήρι. Μην κυκλοφορήσεις κάτι άλλο σε ποτήρι, σε παρακαλώ. Μόνον αυτά. Έχεις έτοιμα από τη μητέρα μου να τις κάνεις προσωπικά τα σεμινάρια γιατί δεν έχεις συναισθήμα. Είμαστε στην Πάφο. Και λέει η μαμά μου, τι είναι αυτά τα σεμινάρια που θα κάνετε. Εξήγησα της ότι είναι σεμινάρια που θα κάνουμε στην Αθήνα 15 του Μάρτη και θα διαρκέσουν 4 ώρες και θα είναι εισαγωγή στα συναισθήματα και στο θέμα της διαχείρισης των συναισθημάτων. Και κάνουμε έτσι. Εσύ έμαθες να διαχειρίζεσαι συναισθήματα, σου μιλούσε σοβαρό, μιλούσε με έξω. Λέω της ναι, με εκείνον του θυμού έχω λίγο θεματάκι ακόμη, αλλά τα άλλα νομίζω. Τι λες εσύ. Κόρη μου, είσαι ψυχολόγος άνθρωπος. Έχεις κάνει τόσα πράγματα και ακόμα να ρωτιέσαι αν είμαστε να διαχειριζέσαι τα συναισθήματα. Άμα με ρωτάει η μάνα μου, ξέρω να διαχειριζόμουν τα συναισθήματα μου, δεν είναι λογικό και εγώ να μπω στη διαδικασία να ρωτήσω τον εαυτό μου. Αγάπη μου, η μάνα σου συγκεκριμένα. Πρόσεχε, θα το δει, τα βλέπει όλα η μάνα μου. Πρόσεξε. Η κυρία Παπαδιά τα βλέπει όλα. Γεια σας, κυρία Κυριακή. Κατά τα άλλα, σας συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά επειδή είμαι ειλικρινής, δημιουργάτε και λίγα θέματα για στη φίλη μου και κουμέρα μου, θα ήθελα. Θα σου πει δημιουργείτε. Δημιουργώ, δημιουργείς, δημιουργεί. Ποιος δημιουργείται. Θα σου κάνει διόρθωμα, θα σε επιδιορθώσει. Δημιουργείτε, εσείς δημιουργείτε λοιπόν. Κάποια θέματα θυμού. Όχι ρε, έχετε δεν θυμώσα. Και οργής. Αν έμενα παραπάνω ώρα ήταν να θυμώσω. Μεταξύ, στην παρουσίαση στην Πάφο ήταν και οι γονείς μου. Και σε είδα, σε τα πήγες κατάλληλα, ενδεδειμένη, φρόνιμη. Ναι. Γιατί κόρη στη Λευκοσία ήμουν κατάλληλα. Στην Λευκοσία σου λίγο πιο. Ό,τι ήβρε φόρησα. Ήταν ωραία και που φόρησα. Εντάξει, θα μου πάω κάτι άλλο. Ναι, λέει μου ότι ντύθηκα σαν μαμπαδιά. Ντύνομαι. Μόνη σου που το είπε, συγγνώμη. Συγγνώμη, το είπε μόνη σου αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό δεν υπονοούσε, φιλελάδο. Αυτό είναι υπονοούσε. Που λέει. Και. Χάνω τη ροή μου, μη σπελάρε που λέω. Ναι. Γιατί... Και την ώρα που μιλούσα, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις με διόρθωσαν. Αμφότεροι γονείς μου. Για σε γλωσσικά ολισθήματα. Ήταν δηλαδή ο Ερμής της Πάφου, η γονή. Ναι! Το δύο. Γιατί στη Λευκοσία, αν ακούσεις τον Ερμή που ρώτησε, να είναι επικριτικός. Ναι. Ο Ερμής ο Νεοκλής, ένας πολύ καλός μας φίλος, δικηγόρος. Στην ιδιότητα, ο οποίος τώρα έχει υπηρετήσει, ο οποίος στο σύνδεσμο Δείπνος και Λόγος που είμαστε μέλη, έχει το ρόλο του να διορθώνει τα γλωσσικά ολισθήματα. Οπότε, παρακολουθώντας ο Ερμής ο Ερκλός την παρουσίαση στη Λευκοσία το κεφάλαιο για την έντονη επικροτικότητα του ψυχολογικού πολέμου, μας λέει: Είμαι και εγώ επικριτικός. Λέω: Όχι, εσύ είσαι ειδικά επικριτικός, επειδή δουλειά σου. Ξέρεις, έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα στο πότε να κόψω τοξικές γνωριμίες. Ξέρεις το. Δηλαδή, δεν είμαι καθόλου καχύποπτη. Συζητούσαμε τόσο με τον Παναγιώτη σε έναν εκτακτό που κάναμε χθες μες στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν είμαι καχύποπτη. Δίνω ευκαιρίες στους ανθρώπους. Πλέον όχι τόσο εύκολο όπως παλιά, αλλά δίνω. Και όταν αποδειχθεί ότι το πρόσωπο στο οποίο δίνουν ευκαιρία είναι κατάλληλο, τότε. Κόβω σχέση. Ο άντρας μου και εσύ είσαστε στην άλλη άκρα. Εσύ και ο κουμπάρος σου που δεν είστε τυχαία κουμπάρες στην άλλη άκρια. Πολύ σπαρία δίνετε ευκαιρίες. Εγώ πώς μπορώ να... Όχι να μην δίνω ευκαιρίες, θέλω να δίνω ευκαιρίες. Πώς μπορώ να το κόβω πιο νωρίς. Αφού έχεις αυτόν την υπέροχη διέστηση που το βλέπεις τον άλλον από την αρχή.
Γιατί περιμένεις να σου κάνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα για να τον κόψεις. Κόψε το στο δεύτερο, στο πρώτο. Είναι το θέμα είναι ότι έχω περιορισμένο χρόνο. Και ο χρόνο είναι πολύτιμο για μένα. Και όποιο σέβεται το χρόνο μου, σημαίνει με σέβεται και εμένα. Τότε κόφηκε εδώ από την αρχή. Πώ. Αφού βλέπει το, καταλάβει ότι ο άλλο έχει θέματα. Έχω υπερβολική συνέστηση, νομίζω. Ζω ότι επειδή ακριβώ έχει αυτή την κατηχητική παιδεία να πω κάτι. Shit happens, ναι. Αυτή η κατηχητική παιδεία πρέπει να οριοθετηθεί. Ναι. Εσύ δεν την έχει. Κι εγώ την έχω, αλλά την έχω χάψει εγώ μερικέ φορέ για να. Βγαίνω ζωντανή, γιατί πρόσεξε, εγώ είμαι μάχημη ψυχολόγος. Ρε, άκουα σου πω, άκουα σου πω. Όταν ήμουν στο δημοτικό, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, είχα μοναξιά. Είχα ανάγκη που φίλες. Και με παίζασαι. Με και κάμνα... εμένα, αλλά να κάνω έτσι. Ένα άλλο πράγμα θα σου πω. Ναι. Και με κάμναν παρέα. Δεν ξέρουμε γιατί. Γιατί έλεγα πράγματα καταλαβίστηκα. Λοιπόν, στη φάση της ζωής που είμαι τώρα, δεν έχω χρόνο να δω τους φίλους που έχω εδώ και χρόνια. Τους ανθρώπους που είναι μέσα στη ζωή μου. Τον άντρα μου, εσένα, τα παιδιά μου. Τους γονείς μου βλέπω τους μια φορά το τρίμηνο. Έχω στενούς φίλους που ζουν στο εξωτερικό μου, μιλούμε μια φορά το χρόνο. Δεν έχω χρόνο σε αυτήν τη φάση της ζωής μου για να κάνω, για να δώσω στις υπάρχουσες φιλίες, όχι να δημιουργήσω και καινούργιες. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν κάποιοι που σας, με όλη σας την αγάπη, που τους συνδρομητές του φίλους, τους φίλους του καναλιού ή που τους φίλους στο διαδίκτυο, μου στέλνετε μήνυμα, έλα σπίτι μου να πιεις καφέ, έλα να σε φιλοξενήσω, λέω ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι, γιατί είναι αδύνατο, δεν έχω τον χρόνο. Θέμα επιβίωσης. Δηλαδή, αν λέω ναι σε όλες τις προσκλήσεις, θα κάνω τίποτε άλλο. Τέλος πάντων, μπέμα στα παράπονα σου. Από πού? Από τη ζωή σου, παιδί μου. Έγραψε κάτι στο Facebook, το διάβασα και σε ένα vlog. Το είδες το vlog? Ναι, το είδα το vlog. Κοίταξε να δεις. Σου το διάβασα σωστά? Μια χαρά το διάβασες. Το απέδωσε όπως ήθελες να το αποδώσεις? Πρόσεξε. Μόνο στο τέλος που είπες και ο ψυχοθεραπευτής να αγαπά τους ψυχοθεραπευόμενους, τότε είναι προϋπόθεση. Ενώ είναι αυτονόητο. Δεν ξέχασε να μου το πω. Ξέρω ότι δεν είναι για μένα από μόνος, απλά το κάνω το σαν σχόλιο. Ό,τι και να πει σε αυτό το YouTube, έχω όλοι τα παράπονα του έργου μπαρέ. Κάμπλε του ένα vlog να σε ευχαριστήσει. Αγαπητοί μου, εγώ σου κάμα παράπονο. Ναι, κάμα διευκρίνηση να πλύν. Τι είπα στο τέλο, και ο θεραπευτή να αγαπάει το ψυχοθεραπευτή. Ναι, είναι αυτονόητο. Είναι θεραπευτικό αυτό. Είναι θεραπευτική τακτική. Δεν γίνεται να μην την έχει. Να σου πω κάτι. Όμω, για να είμαστε δίκαιοι, δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι κάνουν τη δουλειά του ψυχοθεραπευτή, του ψυχολόγου, την κάνουν με αγάπη. Για ξαναδείς, εξαρτάται της τι κατεύθυνσης είναι, τι προσέγγιση να ακολουθούν. Αν κρατούν μια ψυχαναλυτικού τύπου απόμακρη προσέγγιση, τότε μπορεί και να μεν. Μπορεί και ναι. Μπορεί όμως ένας ψυχαναλυτής να νιώθει αγάπη. Μπορεί. Το, αλλά να με δικαιούνται λόγω της... Ναι, λόγω της τακτικής. Ναι, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά τους, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αγαπούν τη δουλειά τους. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι απόμακρη, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι κοντά. Όμως, να σου πω κάτι άλλο. Όταν ακούς έναν άνθρωπο να λέει, έχω πάει σε 50 ψυχολόγους, σε 10 ψυχολόγους, έχω πάει σε 15 ψυχίατρους και είναι όλοι σκάρτοι και είναι όλοι άχρηστοι και δεν με βοήθησε κανείς. Εκεί, γενικά μιλώντας, μιλώ ειδικά για εκείνη την επιστολή. Εκεί δεν χτυπάει έναν καμπανάκι. Εγώ όταν είχα το γραφείο, όταν ερχόντουσαν και μου έλεγαν πήγα και από εδώ και πήγα και από εκεί. Πρώτα απ' όλα δεν δεχόμουν να μου πούν που πήγα. Δεν ήθελα να ξέρω, για να μην πω οτιδήποτε το οποίο να είναι για έναν πρόσωπο που δεν είναι μπροστά, να περασπιστεί τον εαυτό του. Εντάξει, έλεγα δεν θέλω να ξέρω πού είχε πάει προηγουμένω. Όταν όμω μου έλεγαν πήγα σε πάρα πολλού και πήγα και σε ιδιώτες και πήγα και στο δημόσιο και πήγα και σε ψυχαναλυτές και πήγα και σε συστημικούς και πήγα και σε γνωστικούς συμπεριφορετικούς και δεν είδα να βρω καμία θεραπεία. Αμέσως όταν το άκουγα τούτο, το μυαλό μου πήγαινε στο ότι μήπως δεν είναι μόνο οι θεραπευτές το πρόβλημα, αλλά μπορεί να είναι και ο θεραπευόμενος σε μια φάση να άρνησης να θεραπευτεί. Με τούτη την έννοια μου το λέω. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκαθαρίζω ότι δεν μιλάω για εκείνον το συγκεκριμένο vlog, γιατί σε εκείνον το συγκεκριμένο vlog, αν το θυμάμαι καλά,
Νομίζω εκείνο που ήταν πιο έντονο σε όλο το vlog ήταν ότι η κοπέλα είχε από πολύ μικρή νεαρή ηλικία έντονα συμπτώματα και δεν της δόθηκε η κατάλληλη θεραπεία νωρίς. Ναι. Νομίζω. Ναι. Είναι έτσι όπως το είδες. Ναι, έτσι ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Είναι και να μπορείς να είναι και η κατάλληλη στιγμή, είναι και οι αντιστάσεις που έχει ο καθένας, είναι και το κλικ που θα σου κάνει ο θεραπευτής και θα κάνεις εσύ αντίστοιχα. Είναι να μπορούν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αλλά είναι και πολύ δύσκολη δουλειά του θεραπευτή. Πάρα πολύ, είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει πραγματικά να μπορεί όποτε δεν αντέχει άλλο να σταματά να εργάζεται. Εντό μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Τάκης ο Ευδόκας. Ο Μακαρίτης ο Τάκης ο Ευδόκας, ο οποίος είναι ένας πολύ σπουδαίος Κύπριος ψυχίατρος, ο οποίος επέθανε πριν λίγες μέρες, πριν κανένα μήνα έφυγε σε μεγάλη ηλικία. Ο Τάκης μου έλεγε όταν είχαμε έτσι συναντήσεις δάσκαλου και μαθήτριας, μου έλεγε ότι οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι πρέπει να έχουν στην άκρη ένα συγκεκριμένο ποσό. Μου έλεγε 5.000 λίρες, είναι γύρω στις λίρες που πήγαινε στον Τάκη και κάνουμε μαθήματα. 5.000 λίρες είναι γύρω στα 7-8.000 ευρώ τώρα, να τα έχει στην άκρη εκείνα τα χρήματα, ώστε όποτε νιώσει ότι φτάνει στα όρια του ψυχολογικά και συναισθηματικά, και ότι δεν αντέχει άλλο που την ψυχολογική πίεση του λειτουργήματος που εξασκεί, να μπορεί να τα κλείνει όλα και για μια, δυο, τρεις, τέσσερις εβδομάδες να μην εργάζεται για να ξαναβρει τον εαυτό του. Είσαι δίκαιο να τα γυρίσει τούτο. Απόλυτο. Είσαι δίκαιο. Και όχι μόνο του αυτόν, αλλά και κάποια, μετά από κάποια χρόνια νομίζω ότι πρέπει να αποσύρεσαι. Δεν μπορεί πλέον να. Είναι πολλά δύσκολο. Προγραμματίζει την αποσύρση σου. Yes. Εφήγηκαν προγράμματα απόσυρση. Έχουν βγει. Το πρόγραμμα απόσυρση παλιό αυτοκινήτου. Ναι. Πότε το προγραμματίζει. Αν είμαι καλά και αν όλα πάνε καλά, σε 2-3 χρόνια το πολύ. Είδετε τι σε κάμε τη κοπελούδα! Είδετε! Γιατί μου με ζωτάρι ήρθε στο 11 σου μπε στην όρεξη. Λαλό σου, εγώ καρτέρα. Δούλεψε στην Κύπρο, λέω τζουρό, ακόμα και να τα μιλήσω. Να κάρεμα να μου σου το εύχομαι, γιατί κοίταξε, εσύ κανονικά πρέπει να διδάσκεις κανονικά. Με την έννοια του ότι έχει τόσα πολλά ακαδημαϊκά και θεωρητικά προσόντα, που είναι κρίμα να με διδάσκεις. Να διδάσκεις άλλους ψυχολόγους. Το να ανήκει σε άλλη σφαίρα της φαντασίας. Ας μην πιάσουμε. Τώρα είμαι στο στάδιο της. Έχω περάσει από το στάδιο του ιδεαλισμού. Από το στάδιο που όλα νομίζω ότι μπορώ να τα αλλάξω. Έχω μεγαλώσει πλέον, δεν είμαι έφηβη. Την έχω επηρεάσει, καταλάβει. Επηρεάσει την αρνητικά. Οπότε θέλω να παρετήσει τη δουλειά του ψυχολόγου, την παρέσα εγώ. Κάποιες κακές παρέσει αριστερή. Οπότε δεν νομίζω να διδάξω στην Κύπρο. Δεν εννοώ να διδάξει σε πανεπιστήμιο. Μπορεί να διδάξει σε άλλα επίπεδα. Μπορεί να κάνει σεμινάρια, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Ναι, είπα σου. Η ακαδημαϊκή κοινότητα, επειδή έχουμε και αρκετούς φίλους ακαδημαϊκούς που παρακολουθούν το κανάλι, που είναι συνδρομητές στο κανάλι και μιλούμε και μέσω mail, ξέρεις το και εσύ, ούσα τώρα στο μεταδιδακτορικό, γνωρίζεις ότι είναι και πιο εύκολη κοινότητα. Είναι και το πιο ωραίο περιβάλλον να πας να εργαστείς. Πόσα χρόνια θα με πελάνουν εμένα οι άλλοι. Λοιπόν, αυτά τα νέα από τα, είπαμε, shit happens. Μαμά, αν θέλεις τα. Να έρθεις να παρακολουθήσεις πώς να διαχειρίζεσαι τα σεμινάρια σου. Να έρθεις στη Ράθη. Ναι. Μανούλα, αν θέλεις να παρακολουθήσεις το σεμινάριο εισαγωγή στα συναισθήματα, εισαγωγή στη ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο, εισαγωγή στη διαχείριση των συναισθημάτων, να έρθεις στην Αθήνα, μάμα, 15 του Μάρτη, η ώρα 3 το μεσημέρι, μέχρι τις 7, στο ξενοδοχείο Τιτάνια, να σου ακάμε. Και τι μου λέει. Ξέρω πού είναι το Τιτάνια. Επειδή σπούδασε στην Αθήνα, αν τόσο χρόνια στην Αθήνα, μαμά. Ναι. Σκέψου, και εγώ δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Να πάμε να μας, να μας πάρει, λένε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα έκτακτο vlog, γιατί ήρθε η κουμπάρα σήμερα. Σήμερα που το γυρίσαμε, είναι 3 του Μάρτη. Θα το δείξουμε μέσα στις επόμενες μέρες μέχρι να μονταριστεί και να έρθει η ώρα του. Για να γυρίσουμε τα vlog των επόμενων ημερών και θα τα πούμε στην Αθήνα από κοντά. Γεια! Yeah. Yeah.